γιατρό, η οποία έκανε το τεστ, βγήκε αρνητικό, στο δεύτερο τεστ βγήκε θετικό και νοσηλεύεται με ήπια συμπτώματα εδώ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως έχουμε και τα 3 κρούσματα στο Παπα-Νικολάου, στο προσωπικό. 3 νοσηλεύτριες λοιπόν, οι οποίες εμφάνισαν πυρετό, έκαναν το τεστ, βγήκε θετικό, είναι με ήπια συμπτώματα στο σπίτι τους. Αυτό είναι που φοβίζει κιόλας εδώ τους εργαζόμενους νοσηλευτές, τραυματιοφορείς και γιατρούς. Τι θα γίνει αν επεκταθεί αυτό το φαινόμενο, αν συνεχίσουν να είναι και οι ίδιοι φορείς του κορονοϊού. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εύη Καλίνη από την Θεσσαλονίκη. Και, Αντρέα, έρχεσαι δίπλα μου.